Σήμερα θα πάμε στην Ιταλία και θα μιλήσουμε με την κυρία Ντέζι Μαραγκόν. Είναι μια Ιταλίδα η οποία σπούδασε αρχαία ελληνικά, μιλάει πάρα πολύ καλά τα ελληνικά. Να σας καλησπερίσω από Ελλάδα, από Κρήτη, κυρία Μαραγκόν. Γεια σου Ελλάδα. Μιλάτε πάρα πολύ καλά λοιπόν τα ελληνικά και κάθε αναφορά σας έχει ως επίκεντρο την Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Να τα πάρουμε λίγο, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, να μας πείτε πώς προέκυψε αυτή η αγάπη για την Ελλάδα, για τα ελληνικά, για τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό. Βέβαια, εγώ σπούδασα τα αρχαία ελληνικά όταν ήμουν μικρή και όταν πήγα στο πανεπιστήμιο αποφάσισα να μάθω και τα νέα ελληνικά, γιατί νομίζω ότι η Ελλάδα είναι μια καταπληκτική χώρα και έχει μια υπέροχη ιστορία και είναι πολύ σημαντική για όλη την ιστορία της Ευρώπης και ιδιαίτερα την ιστορία της Βενετίας, νομίζω. Εγώ νομίζω ότι εμείς, δηλαδή οι Βενετσιάνοι και οι Έλληνες, μοιράζομαι την ίδια νοοτροπία, την ίδια κουλτούρα, την ίδια θάλασσα και την ίδιες λέξεις. Ξέρεις τι σημαίνει το επίθετό μου, Μαραγκόν? Τι σημαίνει? Σημαίνει μαραγκός. Τον έχετε και εσείς. Α, είναι ξυλουργός, τόσο απλό. Σημαίνει. Ξυλουργός, λοιπόν. Ναι, και υπάρχει μόνο στη βενετσιάνικη διάλεκτο. Δεν υπάρχει στα ιταλικά, στο στάνταρντ ιταλικά. Μόνο στη βενετσιάνικη διάλεκτο και στα ελληνικά. Υπήρξε κάποια αφορμή προκειμένου να αγαπήσετε από μικρή ηλικία που ασχοληθήκατε, που μπήκατε σε αυτή την αγάπη και σε ένα περιβάλλον αγάπης για την Ελλάδα? Υπήρξε κάποια αφορμή από το οικογενειακό σας περιβάλλον ίσως που να σας όθησε σε αυτή την κατεύθυνση? Όχι, η οικογένεια μου είναι από την Ιταλία. Εγώ είμαι Ιταλίδα 100%, γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ. Έμαθα τα ελληνικά μόνο με τα μαθήματα, δηλαδή μόνο από την αγάπη που είχα για αυτή τη χώρα και για αυτή τη γλώσσα που μου αρέσει πάρα πολύ. Τι σας δυσκόλεψε περισσότερο κατά τη διάρκεια εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας? Είναι πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα, αλλά να σου πω, τα νέα ελληνικά είναι πιο ωραία από τα αρχαία, κατά τη γνώμη μου. Μ' αρέσουν πιο πολύ τα νέα. Και υπάρχουν άνθρωποι δίπλα σου τους οποίους έχεις επηρεάσει αναφορικά με την αγάπη που έχεις με την Ελλάδα? Δηλαδή, τους έχεις οθήσει στο να μπουν στη διαδικασία να γνωρίσουν περισσότερο τη γειτονική χώρα, την Ελλάδα, σε εσάς, στους Ιταλούς? Εντάξει, όταν ήμουν μικρή εννοείς ή τώρα? Και μικρή και τώρα. Όταν ήμουν μικρή ήταν μόνο το σχολείο, δηλαδή η ιστορία, μου αρέσει πάρα πολύ η αρχαιολογία, η ιστορία. Γι' αυτό νομίζω ότι αποφάσισα και να μάθω τα αρχαία και τα νέα. Αλλά τώρα, εντάξει, με την πανδημία είναι λίγο δύσκολο να μιλάω και με τους Έλληνες, δηλαδή να συναντήσω κάποιους Έλληνες εδώ, παρόλο που έχουμε την ελληνική κοινότητα εδώ στη Βενετία. Αυτή τη στιγμή είσαι στο κέντρο της Βενετίας, σωστά, είσαι Βενετία? Ναι, είμαστε στο κέντρο. Εκείνο είναι το παλάτι των Ντογκιντών, δηλαδή Παλάτσο Ντουκάλε. Ναι. Και εδώ, βλέπετε, είναι η λίμνο θάλασσα. Και έχει μια εκκλησία, μια βασιλική μακριά. Είναι η βασιλική της Παναγίας της Υγείας, δηλαδή σημαίνει Madonna della Salute. Salute σημαίνει υγεία. Και μέσα της έχει μια εικόνα που προέρχεται από τον Ηράκλειο, από την Κρήτη. Και οι Βενετσιάνοι τη τιμούν πάρα πολύ ακόμα και σήμερα. Στην Ελλάδα, φαντάζομαι έχεις έρθει, την έχεις επισκεφθεί, έτσι δεν είναι? Ναι. Απέκτησα μια υποτροφία με το μεταπτυχιακό μου. Απέκτησα μια υποτροφία για να σπουδάσω ελληνικά στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκη. Ναι. Θεσσαλονίκη, συγγνώμη. Μόνο για ένα μήνα δυστυχώς στο σχολείο της ελληνικής γλώσσας. Αλλά μετά το μεταπτυχιακό και πριν να αρχίσω την διδακτορική μου διατριβή, προσπάθησα να δουλέψω και στην Ελλάδα, στο νησί και τον Ηράκλειο, σαν συνοδός για τους Ιταλούς. Και τώρα θα ήθελα να δουλεύω σαν συνοδός εδώ για τους Έλληνες και να τους δείξω όλα αυτά τα στοιχεία, τα ελληνικά στοιχεία που έχουμε εδώ στη Βενετία. Γιατί είναι πολλά. Δηλαδή, έχουμε αρχαιότητες, βυζαντινές αρχαιότητες, βυζαντινά ψηφιδωτά μέσα στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου, είναι σαν μια μικρή Αγία Σοφία, ας πούμε. Και άνοιξα και μια ιστοσελίδα, η Βενετία των Ελλήνων, στην οποία γράφω πολλά post για να μιλήσω για αυτά τα στοιχεία, τα ελληνικά στοιχεία που έχουμε εδώ στη Βενετία, για να τους καλωσορίσω τους Έλληνες που θέλουν να έρθουν εδώ. Και στέκεστε στα κοινά στοιχεία
τόσο στην ιστορία, στην οτροπία, δυσυγκρασία ανάμεσα σε Έλληνες και σε Ιταλούς. Ναι, δηλαδή στην ιστοσελίδα μου εννοείται. Ναι, βέβαια, στην ιστοσελίδα σας, βέβαια. Ναι. Εγώ μιλάω δηλαδή για τα ελληνικά στοιχεία που έχουμε εδώ. Μπορεί να είναι η εικόνα της Παναγίας που είναι εκεί, εκείνη στην εκκλησία. Ναι. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, λέξεις που χρησιμοποιούνται στα ελληνικά και στη βενετσιάνικη διάλεκτο. Και είναι χιλιάδες, νομίζω. Και στη κρητική διάλεκτο πρέπει να είναι πολλές λέξεις που ακόμα χρησιμοποιείτε κι εσείς και σήμερα. Και μπορεί να είναι αρχαιότητες. Όλα τα ελληνικά στοιχεία, εγώ κάνω post και κάνω stories, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μιλάω για την κουλτούρα, για την βενετσιάνικη κουλτούρα γενικά. Και νομίζω ότι τώρα θα ήταν τη σωστή στιγμή για να έρθετε στη Βενετία, γιατί δεν σου λέω ότι είναι άδεια, αλλά περίπου άδεια είναι. Μπορείς να το απολαμβάνει την πόλη. Βέβαια, τώρα μέσα στην πανδημία έχει τα καλά η πανδημία και οι περιορισμοί, Έχει και τα καλά αυτή η συγκυρία τότε, οι πόλεις και όμορφες πόλεις είναι άδειες κατά κάποιο τρόπο και μπορεί να σε επισκέπτης να τις απολαύσει και να περιηγηθεί με μεγαλύτερη ευκολία. Ναι. Μπορείς να ψάχνεις για σπίτι, είναι πάρα πιο εύκολα και κοστίζει λιγότερο. Να στείλετε δηλαδή και ένα μήνυμα. Έχουμε 15 δευτερόλεπτα. Ένα μήνυμα στους κριτικούς και στους Έλληνες που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Να έρθετε στη Βενετία τώρα, γιατί αυτή είναι η σωστή στιγμή. Θα σας καλωσορίζω εγώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλησπέρα μας από Ελλάδα, από Κρήτη. Να είστε καλά. Γεια σας.